Αντώνη, έτσι ακριβώς είναι. Αυτή τη στιγμή δίνει τη συνέντευξη τύπου ο κύριος Αρβούλια. Έχει βγει ήδη σχετική ανακοίνωση για την Ελλάδα και έλεγε αυτό που όλοι περιμέναμε, δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα η οποία ενώ από τον Απρίλιο είχε ειδοποιηθεί ότι πρέπει να λάβει μέτρα διότι πρέπει να διορθώσει τα δημόσια οικονομικά της, δεν πήρε τα αναγκαία μέτρα. Και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είπε σήμερα ο κύριος Αρβούλια, ζητάει από το Συμβούλιο των Υπουργών να της δώσει νέα εντολή, να συντάξει νέα έκθεση για την Ελλάδα, να προσδιορίσει νέα χρονοδιαγράμματα, νέους στόχους και νέους όρους ώστε να εξηγιαρθούν τα οικονομικά της. Βέβαια αυτό δεν θα γίνει έτσι απλά, διότι οι κοινοτικές υπηρεσίες θα ασκούν αυξημένη επιτήρηση. Τώρα, στην πράξη, ο κύριος Αρβούλια είπε ότι σήμερα περάσει στον προθάλαμο και ζητάει την εντολή από το Συμβούλιο. Θα τη λάβει την εντολή από το Συμβούλιο. Μέσα στον επόμενο μήνα θα συντάξει την έκθεση για την Ελλάδα και περί τις αρχές Ιανουαρίου ή Φεβρουάριο, ίσως και λίγο αργότερα, θα έρθει η τελική στιγμή όπου το Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποφασίσει για την Ελλάδα ότι αυτά είναι τα περιθώρια και από αυτούς όρους θα πρέπει να μειώσει το έλλειμμά της, Αντώνη.